δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν από τα θέματα των ημερών που έχουν να κάνουν καταρχήν με τις καταγγελίες ότι υπάρχουν παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει μπαράζ δηλώσεων περί παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη. Τι ισχύει τελικά? Κοιτάξτε, εγώ και άλλη φορά έχω διαμαρτυρηθεί για αυτή την τάση της εναλλασσόμενης και τελείως αβάσιμης διαμαρτυρίας, όπου τη μια μέρα γίνεται λόγος για παρεμβάση δικαιοσύνη και την άλλη μέρα γίνεται λόγος για ένα Υπουργείο το οποίο είναι άπραγο, παθητικό, απόν και παρακολουθεί κάποιες εξελίξεις προβληματικές στη δικαιοσύνη χωρίς να παρεμβαίνει. Η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία είναι αποτυπωμένη και στο Σύνταγμα. Αυτό εφαρμόζει στη χώρα μας και η κυβέρνηση. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν αναμειγνύεται στα έργα της παρά μόνο σε κάποιες οριακές, ακραίες περιπτώσεις τις οποίες προβλέπεται το Σύνταγμα. Όπως, δηλαδή, παράδειγμα, είναι η κρίση των δικαστών, ιδιαίτερα των ανώτατων δικαστών, οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ναι. Και επίσης υπάρχουν και κάποιες αρμοδιότητες σχετικές με τις πειθαρχικές ευθύνες των δικαστών, οι οποίες έγιναν γνωστές και τις τελευταίες μέρες. Αυτές εννοείται την υπόθεση, κύριε Υπουργέ, εννοείται την υπόθεση του κυρίου Ντογιάκου? Ναι, και σε αυτή την υπόθεση ο ίδιος είχε ασκήσει πειθαρχική δίωξη και σε συνέχεια έφεση κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης. Όμως η αρμοδιότητα του Υπουργού φτάνει μόνο μέχρι αυτό το σημείο. Μόνο μέχρι δηλαδή το σημείο της άσκησης μιας δίωξης ή της άσκησης έφεσης, ενώ αντίθετα η κρίση ανήκει κυριαρχικά στη δικαιοσύνη. Η τελική κρίση για το αν υπάρχει ευθύνη ή όχι ανήκει στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Εσείς είχατε προκαλέσει την πειθαρχική του καταδίκη όμως, έτσι? Ορίστε, με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα. Λέω, από εσάς είχε προκληθεί η πειθαρχική του καταδίκη του κ. Ντογιάκου, ο οποίος επανεξελέγει. Προσέξτε, από μένα προήλθε η άσκηση της δίωξης. Αλλά η καταδίκη δεν είναι δικό μου έργο. Είναι έργο των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της δευτεροβάθμιας κρίσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για 9 μέλη, τα οποία μάλιστα κληρώνονται. Επομένως, δεν είναι δικό μου έργο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι εγώ άσκησα μία δίωξη ή άσκησα μία έφεση, πρέπει να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σπάνιο. Προσωπικά, σε πολλές περιπτώσεις ασκώ έφεση στις πρωτοβάθμιες αποφάσεις και το Πειθαρχικό Συμβούλιο στη συνέχεια είτε καταδικάζει είτε αθώνει. Είναι πολύ συχνό στην συγκεκριμένη περίπτωση να ασκείται από τη δική μου την πλευρά έφεση σε αποφάσεις οι οποίες αφορούν, για παράδειγμα, καθυστερήσεις στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Το δικαστήριο όμως δεν δεσμεύεται. Στη συνέχεια μπορεί να αποφανθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Κύριε Υπουργέ, επίσης έγινε πάρα πολύ συζήτηση για τη δήλωση του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναφορικά με την επικείμενη απόφαση του ΣΤΕ για τις τηλεοπτικές άδειες και για τον νόμο του κυρίου Παπά. Υπόθηκε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός έκανε ομή παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Και με δεδομένο ότι εσείς είπατε πριν από ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις που μπορεί να παρεμβαίνει η πολιτική, θεωρείτε ότι οι δηλώσεις υπέρ της μιας άλλης απόφασης, μιας απόφασης που αναμένεται, είναι ορθές από όποιον και γίνονται? Να σας πω, πρώτα απ' όλα θυμάμαι ότι ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε μετά από μια αναφορά του σε απάντηση ερώτησης ότι η δικαιοσύνη πάντως είναι ανεξάρτητη, μόνη της θα λάβει τις αποφάσεις της και η κυβέρνηση θα τις σεβαστεί. Όμως θα έλεγα ότι η άσκηση, η διατύπωση γνώμης για τα έργα της δικαιοσύνης, οποιαδήποτε παρέμβαση δεν είναι εξίσου προβληματική από όποιον και αν προέρχεται. Προσωπικά πιστεύω ότι ιδίως ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεσμεύεται να εκφράζει άποψη για ζητήματα τα οποία πρόκειται να κριθούν στο δικαστήριο και με την έννοια αυτή να παρεμβαίνει. Γιατί? Διότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και στις κρίσεις των δικαστών έχει ένα σημαντικό εισηγητικό ρόλο και είναι καλό να μην εκφράζει την άποψή του
για να μην θεωρηθεί ότι αργότερα ένα δικαστήριο μπορεί να προσαρμοστεί στην επιθυμία του Υπουργού. Έχει ευνοήσει ο Υπουργός κάποιον και στις κρίσεις και παντού. Ακριβώς. Βέβαια, εγώ δεν πιστεύω ότι ο μέσος δικαστής και ο ανώτατος δικαστής, ο οποίος θα κρίνει σε κάποιες σοβαρές υποθέσεις, θα επηρεαστεί από τον Υπουργό. Πάντως, συμφωνείτε και εσείς ότι όταν ο αρχηγός του κράτους, ο Πρωθυπουργός, κάνει μια δήλωση, μπορεί να εκλειφθεί και ως παρέμβαση για τη δικαιοσύνη, υποθέτω. Προσέξτε, θα σας πω. Καταρχήν είπα ότι κατά τη γνώμη μου η δέσμευση είναι μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος εισηγείται. Mm-hmm. Και δεύτερον, ότι αυτό το οποίο θυμάμαι είναι ότι όποια γνώμη και αν εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, κατέληξε σε μια θέση. Και η θέση είναι αυτή, ότι η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι θέλει και την είναι ανεξάρτητη. Ναι, αλλά νωρίτερα περιγράφει ένα σκεπτικό και λέει ότι θα υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση. Γι' αυτό επιμένουμε. Είπε, ναι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να αποκλειστεί. Δεν μπορεί να αποκλειστεί απολύτως η διατύπωση μιας γνώμης, γιατί και εδώ έχουμε να κάνουμε και με ένα πεδίο όπου και κριτική μπορεί να υπάρχει και διατύπωση γνώμης. Αλλά επιμένω ότι όταν ο Πρωθυπουργός έφτασε στο διατάφτα, δηλαδή στο τι τελικώς πιστεύει ότι πρέπει να συμβεί, είπε ότι εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, έχετε αρθρογραφήσει αρκετά περί ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Με όλα αυτά που βλέπετε να γίνονται, με τις τηλεοπτικές άδειες, με τα διάφορα που αναφέρει και η αντιπολίτευση, που μιλάει για πτώση του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες, με μια σειρά από πράγματα που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, επιμένετε στο ότι η αριστερά έχει το ηθικό πλεονέκτημα, το έχει χάσει, είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, πρέπει να δει τι θα κάνει? Κοιτάξτε, πρώτον δεν έχω αρθρογραφήσει σε καμία περίπτωση αναφερόμενος σε ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Αν θέλετε, πιστεύω ότι σε ζητήματα ηθικής όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την πολιτική τους θέση, βρίσκονται στην ίδια αφετηρία. Αυτό το οποίο θα μπορούσα να πω είναι ότι επειδή η αριστερά μέχρι πριν 2 χρόνια δεν μετείχε στην ομή της εξουσίας, γι' αυτό το λόγο είναι πιο αγνή, πιο καθαρή σε ζητήματα διαφθοράς, τα οποία μαστίζουν άλλους πολιτικούς χώρους οι οποίοι τόσο καιρό άσκησαν εξουσία. Αυτή τη στιγμή η αριστερά είναι στην κυβέρνηση, η ίδια είναι εξίσου προσεκτική να απέχει από οποιοδήποτε φαινόμενα διαφθοράς, έχει ευθύνη να το κάνει και πιστεύω ότι το προσπαθεί και το πετυχαίνει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ναι, ωστόσο, εδώ υπάρχουν πάλι κατηγορίες από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι δεν το πετυχαίνει αυτό. Αναφέρονται και στις τηλεοπτικές άδειες και στο νόμο δηλαδή του κυρίου Παπά. Αναφέρονται και στο ζήτημα της Τράπεζας Αττικής. Αναφέρθηκαν ακόμη και στην υπόθεση του κυρίου Ντογιάκου που συζητήσαμε νωρίτερα, ότι μέσα από όλα αυτά χάνεται αυτό το ηθικό πλεονέκτημα και πάβει να είναι προσεκτική, όπως και εσείς λέτε, η αριστερά στη διακυβέρνηση της χώρας. Κόμμα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για ΣΥΡΙΖΑ Channel και ΣΥΡΙΖΑ Bank. Κοιτάξτε, προφανώς ο θεσμικός ρόλος της αντιπολίτευσης και ο σωστός πολιτικός ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Επομένως, το παράπονο δεν είναι όταν ασκείται κριτική. Το παράπονο είναι όταν αυτή η κριτική φτάνει στα όρια του λαϊκισμού. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούνται επιχειρήματα αβάσιμα και αρεστά στον κόσμο, προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Κατά τα λοιπά, προσωπικά και στη Βουλή και σε κάθε ευκαιρία, όποτε έχω ακούσει επιχειρήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής ή κατά της πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προσπαθώ να απαντώ με κάθε προσοχή.